φτάνει πια. Θα βλέπουμε, έρχεται και λέει εντάξει, κάνετε στάσεις, κάνετε και θα είναι δωρεάν. Βλέπουμε το τυράκι, τη φάκα δεν τη βλέπουμε. Άφησαν τα χωράφια τους και βγήκαν στους δρόμους. Ο λόγος για εκατοντάδες αγρότες των Χανίων, οι οποίοι αγανακτισμένοι από τα όσα αποτυπώθηκαν στους δασικούς χάρτες, προχώρησαν το πρωί σε μηχανοκίνητη πορεία με αφετηρία των Κόμβο Μουρνιών. Η απαίτησή τους μία και μοναδική, να διορθωθούν οι δασικοί χάρτες ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση της αγροτικής γης, ζητώντας παράλληλα να δοθεί παράταση στην υποβολή των ενστάσεων. Ζητάμε από το κράτος να αναλάβει την ευθύνη των δασικών χαρτών, που εμείς δεν είμαστε αρνητικοί. Όμως όλα τα έξοδα, τα παράβολα και όλη τη διαδικασία να την αναλάβει αποκλειστικά το κράτος, να στελεχώσει τις υπηρεσίες του και να γίνουν οι δασικοί χάρτες. Αντίς να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα με όποιο τρόπο, πάλι καλούμαστε να πληρώσουμε χαράτσια, να πληρώσουμε για κάτι που δεν μας ανήκει εμάς να πληρώσουμε. Και ρωτώ, γιατί δεν είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να πρέπει να αποδείξουμε τα αυτονόητα και δεν έρχεται το κράτος να αποδείξει, να κάνει αυτούς μηνύσεις, να κάνει αυτό ό,τι πρέπει να κάνει για να δει αν αυτό είναι δικό του ή όχι. Πότε στάθηκε το κράτος σαν πατέρα, σαν μάνα απέναντι στα παιδιά του, να τα δει ότι είναι δικά του παιδιά? Ανέκαθεν κυβερνήσει ήταν και είναι yes sir, ό,τι που είναι υπόλοιποι. Yes sir, yes man. Η πορεία των αγροτών κατέληξε στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας, όπου και επιδόθηκε σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Νίκο Καλογερή. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη γι' αυτό. Από εκεί πέρα με το Σύνταγμα και με τους νόμους δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Δηλαδή, αυτοί που σας υπόσχονται ότι η μαδάρα είναι χωράφια, να πάτε να πάνε να κάνει κατένωση. Δεν είπαμε για τη μαδάρα. Αυτό θα σε περιπλέξουμε. Εμείς θέλουμε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα νομής για να μπορείτε να ζείτε απρόσκοπτα. Την ώρα εκείνη βρισκόταν σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη με τον αρμόδιο υφυπουργό Γιώργο Αμυρά, ο οποίος διαβεβαίωσε τους αγρότες ότι θα υπάρξει επίλυση του προβλήματος χωρίς να αδικηθεί κανείς, ενώ πρότεινε να γίνει ξεχωριστή τηλεδιάσκεψη μόνο με εκπροσώπους των αγροτών. Λοιπόν, μας ακούει η Βουλή. Έχουμε τώρα μεγάλα προβλήματα με τις δασικούς χάρτες. Εμείς θεωρούμε ότι είναι καθαρά πολιτικό το θέμα και πρέπει να λυθεί πολιτικά. Οι δασικοί χάρτες είναι απλώς η ευκαιρία, το όχημα πάνω στο οποίο αναδεικνύονται όλα αυτά τα άλυτα και δεκαετής προβλήματα. Η δική μας λοιπόν η πολιτική θέση και βούληση είναι ότι αυτά τα προβλήματα θα τα λύσουμε έτσι ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα νόμιμα δικαιώματα του οποιοδήποτε ιδιώτη, του οποιοδήποτε κτηνοτρόφου, του οποιοδήποτε αγρότη. Η τηλεδιάσκεψη που συνοχίστηκε και μετά την αποχώρηση των αγροτών έγινε με πρωτοβουλία του κυβερνητικού βουλευτή Χανίων Μανούσου Βολυδάκη.